Λοιπόν, για ελάτε τώρα να πούμε τις καλημέρες μας εδώ στους καλεσμένους μας. Καταρχάς, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου είναι μαζί μας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, κυρία Αχτσιόγλου. Ο Αντώνης Ατζολέτος, συνάδελφός μας εδώ. Δεν θες πολλές εσύ, Αντώνη, πολλά καλώς ορίσματα. Τώρα εσείς εδώ. Δικό μας. Γεια, ναι. Λοιπόν, και ο Υπουργός Εσωτερικών στη σύνδεσή μας, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, επειδή έχουμε διάφορα περιστατικά τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Βορύδη. Να μας πείτε πόσο σας ανησυχούν αυτά τα περιστατικά αρνητών, διαμαρτυριών έξω από σχολεία. Μιλάμε για περιπτώσεις ανθρώπων, γονέων, που δεν πάνε απλώς να διαμαρτυρηθούν, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις παρεμποδίζουν και τη λειτουργία του σχολείου. Πιστεύετε ότι αυτό υπάρχει φόβος να γίνει μόδα από εδώ και πέρα? Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι έχουν μεμονωμένο χαρακτήρα. Δεν μπορώ εγώ να δω, αν θέλετε, σε αυτό το βαθύ παραλογισμό όπου συνοδεύει και εν γέννη τις τοποθετήσεις αυτών των ανθρώπων, δεν μπορώ να δω κάτι γενικότερο το οποίο θα μπορούσε να έχει να αποκτήσει ένα χαρακτήρα μεγαλύτερης έντασης και οξύτητας. Είναι μεμονωμένα χαρακτηριστικά, αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της αντιμετώπισης όλων των περιστατικών. Η πολιτεία όμως πώς θωρακίζει τώρα τους καθηγητές και τους δασκάλους έναντι όλων αυτών των φαινομένων, κύριε Υπουργέ? Διότι τραβιούνται άνθρωποι για εσχάτη προδοσία στα τμήματα, τους τραβάνε, τους κάνουν μηνύσεις. Πώς μπορούν να προστατευτούν? Εντάξει. Κοιτάξτε, εδώ ενδεχομένως θα χρειάζεται ένα συντονισμό των εισαγγελικών αρχών, ώστε αν δει κανείς ότι αυτό είναι ένα περιστατικό που γενικεύεται και όπως παραδείγματος χάρη, αν γίνονται μηνύσεις για αστεία πράγματα όπως αυτά τα οποία ακούμε τώρα, περί εσχάτης προδοσίας και κάτι τα μηνύσεις οι οποίες είναι προφανέστατα αβάσιμες και δεν επιδέχονται οι ασδήποτε σοβαρής εκτιμήσεως και κρίσεως, ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει μια κατεύθυνση προς τις εισαγγελικές και τις αστυνομικές αρχές, ώστε να σχηματίζεται μια δικογραφία, πλην όμως να μην κινείται η διαδικασία. Να μην καταλήγουν στο τμήμα, γιατί μέχρι τώρα αυτό γίνεται, κύριε Βορύδη. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Να μην κινείται αυτή η διαδικασία. Ας σχηματιστεί η δικογραφία, η οποία προφανώς θα αρχειοθετηθεί μετά από την εισαγγελική εκτίμηση, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην κινείται η διαδικασία του αυτοφόρου. Mm-hmm. Ώστε να μην υπάρχει ένα ζήτημα ταλαιπωρίας στο συγκεκριμένο ανθρώπου. Και πάντως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Ξέρετε, κάποιοι χτίζουν καριέρες μέσα από αυτές τις ιστορίες. Κάποιοι είδαμε και στη Θεσσαλονίκη κάποιες περιπτώσεις. Δεν είναι, ξέρετε, απλών αθώων πολιτών που αντιδρούν, ας πούμε, στο εμβόλιο ή λένε κάτι διαφορετικό για τα μέτρα. Έχουν πολιτικό υπόβαθρο. Έχουν και άλλο υπόβαθρο, ακριβώς. Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι θα χτιστεί οποιαδήποτε καριέρα μέσα από αυτά. Θα είναι τα τέταρτα της δημοσιότητας, τα πεντάλεπτα της δημοσιότητας. Επομένως, δεν υπάρχει καμιά καριέρα η οποία πρόκειται να οικοδομηθεί. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Mm-hmm. Όμως, πρέπει να επισημάνω το εξής. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που είναι πιο επικίνδυνο και θέλει μεγαλύτερη προσοχή είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρακίνηση ανθρώπων να μην δέχονται την προσήκουσα νοσηλεία. Mm-hmm. Και μιλώ τώρα μέσα νοσοκομεία. Ναι. Για περιπτώσεις στις οποίες ουσιαστικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση από το περιβάλλον σε ασθενείς, ώστε να οδηγούνται στο να μην δέχονται την προσήκουσα νοσηλεία. Δεν είναι εύκολο νομικά θέμα. Απασχολεί πολύ την ιατρική κοινότητα. Έχει απασχολήσει όχι μόνο τώρα κατά την παρούσα φάση των λεγόμενων αντεμβολιαστών. Έχει απασχολήσει και παλιότερα την ομολογία, κυρίως σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με θρησκευτικές πεπιθήσεις και απόψεις, όπου υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι δεν δέχονται την προσήκουσα νοσηλεία. Εδώ συχνά αυτά τα θέματα θα κληθούν να τα αντιμετωπίσουν οι εισαγγελικές αρχές με εισαγγελικές παραγγελίες. Εμφανίζονται και δικηγόροι, κύριε Υπουργέ, έξω από τις εντατικές, όπως έχουμε δει, εκπροσωπώντας τους συγγενείς των ανθρώπων που νοσηλεύονται. Σωστά. Και αυτά όλα είναι αρκετά σύνθετα και περίπλοκα ζητήματα. Κοιτάξτε, θα ακολουθήσουμε τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και τον οποίο επιτάσσουν κυρίως. Εσείς πάντως δεν αλλάζετε θέση στην κυβέρνηση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν σκοπεύετε να πάτε σε κάποια υποχρεωτικότητα, επέκταση υποχρεωτικότητας μάλλον και σε άλλες περιοχές? Κοιτάξτε, εμείς εκείνο το οποίο έχουμε πει και πρέπει να το επαναλάβουμε, το είπε και ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, είπε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει σκέψη για επέκταση υποχρεωτικότητας και σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες. Παρά τα αυτά, είναι σαφές ότι αυτή η απόφαση είναι απολύτως συνδεδεμένη με την πορεία της πανδημίας. Μάλιστα. Άρα παραμένει ανοιχτή, ανάλογα λοιπόν, με το πώς θα πάει η πανδημία. Μάλιστα.
Ναι, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται εβδομάδα-εβδομάδα και ανάλογα με την πορεία των πραγμάτων. Για να μας πει, κυρία Φιόγλου, επιτρέψτε μας, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε να συζητήσουμε και τα ευρύτερα πολιτικά, κύριε Βορύδη, θα ζητήσουμε την υπομονή σας για 5 λεπτά αμέσως μετά το διάλειμμα. Όχι, δεν μπορώ, γιατί έχω ενημερώσει ότι έχω να απαντήσω σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και πρέπει να προλαβαίνετε 5 λεπτά να είμαι στην δουλειά. Θα κάνουμε δύο πολιτικά ερωτήματα και κλείσαμε. Για κοιτάξτε το ρολόι σας. Δεν θα προλάβουμε. Δείτε το ρολόι ξανά μια φορά και θα δούμε εμείς. Θα δούμε. Και δεν θέλω να είναι. Ρίξτε μια ματιά στο ρολόι, κύριε Υπουργέ. Μην αποκλείεται. Μετά τις διαφημίσεις θα δούμε τι θα γίνει. Θα είναι εδώ ο Υπουργός ή δεν θα είναι. Θα είναι γρίφος. Παιδιά, να σας πούμε τα νέα, έφυγε ο Υπουργός. Ο γρίφος λύθηκε. Ο Υπουργός μας εγκατέλειψε. Θέλει να είναι συνεπής στα καθήκοντά του. Καλό είναι. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι τέλος πάντων το ντυμά. Γιατί μετά διαμαρτύρονται οι βουλευτές, δεν έρχονται οι υπουργοί στη Βουλή. Και μετά βγαίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και λέμε αργούν οι διαδικασίες. Και δεν μας βρίσκει και πουθενά. Τώρα όμως